είχαμε 178 νεκρούς οπλίτες και 10 αξιωματικούς. Οι δε τραυματίες προσεγγίζουν τον αριθμό 1000. Ο τουρκικός στρατός είχε πολύ μεγαλύτερες απώλειες, περί τις 3000. Στις 20 Οκτωβρίου, η 6η Μεραρχία της Ελληνικής Στρατιάς κατόρθωσε να σπάσει την τουρκική οχύρωση και ο ελληνικός στρατός μπήκε θριαμβευτικά στην πόλη των Γιάννητσων μετά από 525 χρόνια σκλαβιάς και οι κάτοικοι άρχισαν να πανηγυρίζουν. Η μάχη των Γιάννητσων και η απελευθέρωση της πόλης άνοιξε ουσιαστικά τον δρόμο για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Υποχωρώντας οι Τούρκοι, καταστρέφουν τις γέφυρες του Αξιού ποταμού. Υποχωρώντας οι Τούρκοι, γκρέμισαν τη γέφυρα Αξιού και στην Άωσα ο στρατός ήξερε ότι δεν υπήρχε γέφυρα και έγινε μια μεγάλη καμπάνια στους Ναωσαίους να επιστρατεύσουν τα βαρέλια τους, γιατί είχαν, η Νάωσα είχε 4.000 στρέμματα αμπέλια. Οι κάτοικοι των γύρω χωριών πρόσφεραν βάρκες, πόρτες και ό,τι άλλο ξύλινο διέθεταν για να κατασκευάσουν την αυτοσχέδια γέφυρα. Ξεκίνησαν πρώτα από τη μια όχθη καρφώντας βαρέλια και σιγά σιγά όσο έβαλαν βαρέλια προχωρούσαν, έβαλαν και μαδέρια και κάρφωσαν και έκαναν μια πλωτή γέφυρα με όλα αυτά τα βαρέλια εδώ για να περάσει το υπηκό και τα κανόνια των Ελλήνων και ευτυχώς πέρασαν και συντόμισαν την κατάληψη της Θεσσαλονίκης. Ο Βουλγάρικος στρατός ήταν στρατοπεδευμένος έξω από τη Θεσσαλονίκη και κινδυνεύαμε να την πάρουν οι Βούρεοι τη Θεσσαλονίκη. Ως το απόγευμα της 25ης Οκτωβρίου τίποτα δεν έχει κρυθεί ακόμη. Το Γενικό Στρατηγείο του Ελληνικού Στρατού έχει εγκατασταθεί στο χωριό Τόψιν, στη σημερινή γέφυρα, και περιμένει με αγωνία την τουρκική απάντηση για παράδοση της Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το ιστορικό κτίριο, στις 25 και 26 Οκτωβρίου του 1912 έγιναν οι διαπραγματεύσεις για την παράδοση της Θεσσαλονίκης. Τα σκαλιά φωτογραφήθηκε ο Κωνσταντίνος με τους πρίγκιπες λίγη ώρα πριν δεχτεί την τουρκική αντιπροσωπεία. Στο χώρο αυτό ο Κωνσταντίνος υποδέχτηκε την τουρκική αντιπροσωπεία με τους όρους του Χασάν Ταξίν Πασά. Εδώ έχει σήμερα δημιουργηθεί ένα διόραμα σε κρητικό μέγεθος που παρουσιάζει ακριβώς αυτό το περιστατικό. Στα απομνημονεύματά του, ο Χασάν Ταξίν Πασάς γράφει: «Η Θεσσαλονίκη χάθηκε μεν, αλλά και σώθηκε. Έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Η ιστορία ας με κρίνει». Ο Χασάν Ταξίν Πασάς το 1913 δεν μπορούσε να μείνει στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ήταν και εύκολο να γυρίσει πίσω στα Γιάννενα που ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα του, εκεί που μεγάλωσε. Γι' αυτό και έφυγε καταρχάς στη Γαλλία και μετά στην Ελβετία, όπου το 1918 πέθανε. Το 2006 μεταφέρθηκαν και ενταφιάστηκαν εδώ τα οστά του.